Σούπερ σχήμα. Σούπερ σχήμα. Θα συζητηθεί πάρα πολύ. Είναι ο Χρήστος Κωστής στο καμαρίνι της Πάολα. Γεια σου, Χρήστο. Χρήστο. Γεια σου, Γρηγόρη. Τι βρήκες? Κουνουπιά. Τι ψάχνεις? Έχω μείνει, όχι ρε παιδιά, έχω μείνει λίγο έκθαβος εδώ. Δεν είναι καμαρίνι. Θα μπορούσα κάλλιστα να μείνω εδώ μέσα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έχω έρθει σε αυτό το καμαρίνι όταν τραγουδούσε ο Βασίλης ο Καράς. Ήταν το καμαρίνι του Βασίλη, είναι καταπληκτικό. Είναι σαν σπίτι είναι. Αλλά... Γρηγόρη, να σας κάνω ένα μικρό tour. Βέβαια η Πάολα είναι μέσα πίσω από αυτή την πόρτα και ετοιμάζεται. Αλλά μέχρι να τη δούμε, έτσι να πάρουμε μια ιδέα τι κάνει και πώς ετοιμάζεται, να σας κάνω ένα μικρό tour. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Χρήστο, πρέπει να πω ότι το καμαρίνι για έναν καλλιτέχνη, γιατί η δουλειά ενός καλλιτέχνη το να βγαίνει κάθε βράδυ ή τα βράδια που βγαίνει για να τραγουδήσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά, να βρίσκεται σε ένα πολύ ωραίο χώρο, να μπορεί να ηρεμεί, να χαλαρώνει. Γιατί πολλές φορές μιλάμε λίγο με τους καλλιτέχνες, σαν να λένε τι εύκολη δουλειά κάνει. Ο Δημήτρης το ξέρει καλύτερα. Αλλά μπορεί να είσαι άρρωστος, προβληματισμένος, στεναχωρημένος και να πρέπει να βγεις. Αλλά κοίτα εδώ, πρώτα απ' όλα να δούμε εδώ. Γρηγόρη μου, δεν ξέρω να βλέπεις. Αυτή την ανθοδέσμη την έχει στείλει η Heaven. Αχα, στην Πάολα. Ωραία. Αυτή την υπέροχη ανθοδέσμη. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι. Μπορεί να καθίσουν εδώ 6 άτομα άνετα να φάνε. Δεν ξέρω, θαυμαστές, ξέρω εγώ, φίλοι. Μάνατζερ. Στο να φάνε μήνες, στο να φάνε, άστα τα άλλα. Έτσι, άρε Δημήτρη, άρε Δημήτρη. Λοιπόν, τηλεορασούλα τη, μια χαρά. Έχει ένα πάρα πολύ όμορφο μπαρ. Μπαρ. Θέλετε μήπως να μπω πίσω από τον μπαρ, να με δείτε? Ναι, εννοείται, εννοείται. Κοίταξε, φοβερός. Και πάνω τι γράφει, πάνω γράφει Πάολα. Πάνω. Είναι ένα μπαρ το οποίο πίνουν οι καλεσμένοι θαυμαστές όταν έρχονται, τους κερνάει κάτι. Ήταν ευγενέστατοι. Όταν ήρθαμε εμείς, μας κεράσαν εδώ. Εμένα το συνεργείο, όλα τα ποτά εδώ, μια χαρά. Σφινάκια, χαμός. Άμα θέλετε, κάνω και τον μπάρμαν. Να σου πω πάνω τι γράφει, γράφει Πάολα πάνω. Ναι. Το τσίμπησες, Γρηγόρη, είσαι φοβερός. Κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ. Πάολα. Έτσι. Πρέπει να πω ότι αυτό που συμβαίνει με την Πάολα στην Ελλάδα, παιδιά, και δικαιωματικά είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, η κοπέλα. Σας αρέσει, Πάολα? Πρέπει να πω ότι είναι μαγικό, γιατί γεμίζει τα στάδια, τα μαγαζιά. Είναι φοβερό και είναι από τις πιο, για μένα, πραγματικά ροκ φωνές λαϊκές. Δηλαδή, πραγματικά είχε έρθει και την πρώτη φορά πέρσι. Σου αρέσει, Δημήτρη Πάολα? Δημήτρη, και το λέω. Ναι, και ρωτάω για τον Δημήτρη αυτό, γιατί εντάξει, ο Δημήτρης δεν ακούει όλα τα είδη της μουσικής, αλλά είναι πολύ ειλικρινής. Όταν είναι κάτι καλό, θεωρεί ότι η μουσική μπορεί να ενώσει τους πάντες. Καλά τα ακούω. Ναι. Καλώς είναι και το γούρι μας. Ναι, στην πρεμιέρα των Καρντάσιων. Να δείτε, Γρηγόρη, σου έχω μια έκπληξη. Θέλεις να ακολουθήσεις λίγο, να δει λίγο η κάμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο εδώ, προσοχή την κάμερα, λίγο να έρθει λίγο μαζί μου. Πού πας, φίλε? Λίγο. Πού μας πας, ρε φίλε? Έλα, λίγο να δεις, εδώ λίγο. Στο τζακούζι. Πού μας πας? Έτσι, το πιάσε ο Δημήτρης. Εδώ. Το μπάνιο. Έλα λίγο. Βγες έξω, ρε φίλε. Λένε το κορμί της Πάολα. Αφήγει από την κουβέντα. Εσύ, Χρήστο μου. Δεν θέλουμε, ρε Χρήστο. Όχι, παιδάκι μου. Πού πας? Α, στα ρούχα. Δεν είναι εδώ η Πάολα, ρε παιδιά. Είναι μέσα, βάφεται. Σας δείχνω απλά. Σας δείχνω απλά πού πλένει το κορμί της αυτό. Αυτό ναι, θα μπορούσα να το δω. Αυτό είναι αλήθεια. Ποιο θέλεις, αυτό, το κορμί? Ναι. Λοιπόν, θέλετε να δοκιμάσουμε να πάμε σιγά-σιγά λίγο από τα μέσα εκεί που ετοιμάζετε? Να σου πω, για να δω. Ποιο είναι ο καμεραμάν, για να δω. Ποιος είναι? Ο καμεραμάν, να το χαιρετήσουμε. Χαίρετα λίγο. Τι κάνεις? Καλά είσαι? Τι κάνεις, ρωτάει ο Γρηγόρης. Καιρό έχω να τον δω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βγαίνουμε σιγά σιγά. Να πάμε να χτυπήσουμε λίγο την πόρτα να δούμε αν έχει ετοιμαστεί. Βέβαια είναι ακόμα νωρίς. Χρήστο, έχω μάθει ότι σήμερα για την πρεμιέρα δεν υπάρχει ούτε. Όχι για να καθίσεις. Δεν κατάλαβες. Γίνεται πραγματικά. Ναι. Σου μιλάω ότι πραγματικά προβλέπεται να καεί το μαγαζί σήμερα. Απορώ πως δεν τους το έχει κλείσει ακόμα την τρομοκρατική υπηρεσία. Μιλάμε, θα περιπολυθεί το μαγαζί. Να στείλω και χαιρετίσματα σε ένα πραγματικά εκπληκτικό επιχειρηματία, τον Κώστα τον Μπερτάκη, που τα τελευταία χρόνια κάνει μαγικά σχήματα και είναι από τους πιο πραγματικά ωραίους και κυμπάριδες τύπους της νύχτας και επιχειρηματίες. Μπράβο στον Κώστα για αυτά που κάνει. Πού είναι η Πάολα? Να χτυπήσω πόρτα. Αχ, τώρα ντρέπομαι. Γιατί ντρέπεσαι, παιδί μου? Τώρα την ξένη. Συγγνώμη. Την ξένη κοπέλα. Τώρα δεν έπρεπε να πούμε ότι είναι γυμνή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Όχι. Σιγά σιγά να δούμε. Ετοιμάζεται. Σιγά σιγά μπαίνει η κάμερα. Βλέπουμε λίγο τα πλάνα που ετοιμάζεται. Μην εκεί, μην εκεί. Μην εκεί. Αυτή η πλάτη. Αυτή η πλάτη. Μην εκεί. Να, αυτό το χέρι. Αυτό το χέρι. Αυτό το χέρι, αυτή η πλάτη. Φυλάκια φωνάζει η Πάολα. Φυλάκια λέει. Καινούριο look βλέπω. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Η Πάολα θα είναι σε λίγο μαζί μας. Άρε, Πάολα.